την στρατηγική που θα ακολουθήσει εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2023 η Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας εκ νέου τους εν ενεργεία περιφερειάρχες που εξελέγησαν με την στήριξή της, αλλά κρατώντας αποστάσεις από τους Δήμους, ανέλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στην Κοζάνη. Και σε ό,τι αφορά τους Δήμους, μάλλον είναι αναμενόμενη αυτή η στάση που θα κρατήσει το κυβερνόν κόμμα πολύ δε περισσότερο όταν παρατηρείται πολυδιάσπαση με 3 και 4 υποψηφιότητες από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν ξεκαθάρισε ότι στις περιφέρειες η Νέα Δημοκρατία θα κάνει επιλογές στηρίζοντας τους υποψηφίους της και ότι εκεί που υπάρχουν εκλεγμένοι περιφερειάρχες θα έχουν και πάλι την στήριξη του κόμματος, ενώ σε ό,τι αφορά τους Δήμους, το κυβερνόν κόμμα παίρνει αποστάσεις από χρήσματα. Αυτό θα το τηρήσουμε και αυτή τη φορά. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους δημάρχους ανεξάρτητα από την κομματική τους προέλευση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πάντως δεν παρέλειψε να κάνει ειδική μνεία στο νέο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση που προβλέπει εκλογή από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό άνω του 43%, τονίζοντας ότι διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα, κάτι που δεν συνέβαινε με την απλή αναλογική και το σύστημα του 2019. Κάνουμε καταρχάς μια διάκριση μεταξύ των αυτοδιοικητικών εκλογών δεύτερου βαθμού, περιφέρειες, και πρώτου βαθμού, Δήμοι. Στις περιφέρειες πηγαίνουμε με τις επιλογές μας. Όπου υπάρχει ανενεργία περιφερειάρχης, απολαμβάνει τη στήριξη της κυβέρνησης. Τώρα, στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, ξέρετε ότι το κόμμα εδώ και καιρό έχει αρχίσει και παίρνει αποστάσεις από τη λογική των χρησμάτων και πιστεύω ότι σε αυτήν τη λογική θα κινηθούμε. Εσείς, εδώ οι Κοζανίτες, γνωρίζετε καλύτερα ποιος από τους 10 υποψηφίους θα είναι καλύτερος για να σας εκπροσωπήσει. Έχουμε αποδείξει εμείς ότι συνεργαζόμαστε με δημάρχους ανεξαρτήτως κομματικής ταμπέλας και νομίζω ότι σε αυτό κανείς δεν μπορεί να μας κατακρίνει ότι φοράμε κομματικές παροπίδες στη συνεργασία μας με τους δημάρχους. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε μετά τις εθνικές εκλογές και έχω εμπιστοσύνη ότι οι τοπικές κοινωνίες θα επιλέξουν τελικά αυτούς οι οποίοι θα θεωρούν ότι είναι καλύτεροι με ένα εκλογικό σύστημα, όμως τονίζω, το οποίο θα είναι διαφορετικό πια και δεν θα οδηγήσει σε φαινόμενα παράλυσης όπως αυτά τα οποία είδαμε προϊόν της απλής αναλογικής. Και γνωρίζουν πολύ καλά οι Δήμοι, ειδικά εκεί που υπήρχαν πολλά ψηφοδέλτια, τι σημαίνει απλή αναλογική στη διοίκηση των Δήμων. Και αν δεν είχαμε παρέμβει δίνοντας στους Δήμους και στους Δημάρχους κάποιες δυνατότητες να παίρνουν αποφάσεις σε επίπεδο οικονομικών επιτροπών, τότε οι Δήμοι θα είχαν παραλύσει τελείως. Λοιπόν, το ίδιο δεν θέλουμε να συμβεί στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα υπάρχει και ένα μήνυμα εκεί από τις αυτοδιοικητικές εκλογές ότι μπορεί να συμβεί και το τι δεν θέλουμε να συμβεί στην κάλπη της απλής αναλογικής.